Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε τις ανακοινώσεις, δεν τις είχαμε χτες. Τις έχουμε σήμερα από τον Ταγί Περντογάν. Το 3,5% της αμοχώς του αλλάζει χρήση. Κάλεσε τους Ελληνοκύπριους να πάνε να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Και όλα αυτά μία ημέρα η οποία είναι βαμμένη με αίμα. Η επέτειος αυτή αιμορραγεί. Και επειδή άκουσα και τον κύριο Βλάση, η Ελλάδα είναι απούσα. Ως εγκύτρια δύναμη, η Ελλάδα φέρει ευθύνες όπως και η Κύπρος και πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε ότι υπάρχουν δήθεν επιτυχίες, διότι η αμόχωστος επικίζεται και ανοίγει και η ωραιοποίηση μιας τραγικής κατάστασης οδηγεί σε νέες τραγωδίες. Είναι ευθύνη των Αθηνών και της Λευκωσίας τα όσα συμβαίνουν σήμερα, διότι αποδεσμεύτηκε από τη λογική των κυρώσεων και έπεσε στη λογική του εξευμενισμού και είναι αυτά που τροφοδότησαν τα όσα συμβαίνουν σήμερα. Διότι εάν επικρέμεται η απειλή των κυρώσεων στο σβέρκο του κυρίου Ερντογάν και της αποτροπής, η Τουρκία σήμερα δεν θα συμπεριφερόταν με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος θα ήταν μεγαλύτερο από το οποιοδήποτε όφελος. Δεύτερον, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, διότι το 2019 της 5ης Σεπτεμβρίου ο Ομιλών είχε αποκαλύψει όλες τις αποφάσεις της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου σχετικά με τα όσα συμβαίνουν σήμερα στο θέμα της αμοχώς του. Είχαν επαναδημοσιευθεί πριν ένα περίπου χρόνο. Ουδής ενδιαφέρθηκε. Ούτε η πολιτική ηγεσία των Αθηνών, ούτε η πολιτική ηγεσία της Λευκωσίας, ούτε οι δημοτικές αρχές. Ξέρετε γιατί? Διότι ακριβώς ήταν η ίδια πολιτική την οποία ανέλησε ο κύριος Βλάσης. Δηλαδή όλα είναι μια χαρά. Πάμε μια χαρά. Και ότι δεν θα αναγνωριστεί τίποτα. Σας λέω ότι πώς αντιδρά τώρα η Αθήνα και η Λευκωσία που στέλνεται αποστολή διπλωματική στα κατεχόμενα από το Αζερμπάιτζαν, που οδηγούμαστε σε αναγνωρίσεις, πράγμα το οποίο εγνώριζαν. Γιατί ήδη δεν συγκαλείται έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πού είναι η Αθήνα και η Λευκωσία? Άρα η τροφοδότηση με αυτές τις αντιλήψεις στην κοινή γνώμη προκαλεί αγανάκτηση στην κοινή γνώμη, διότι πίσω από αυτά παίζονται τα διάφορα παιχνίδια. Και όταν μιλούμε, είτε ως επιστήμονες ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να εκφράζουμε απόψεις και όχι απόψεις κυβερνητικές ή κάτι άλλο. Ναι. Τώρα, αυτό που γίνεται και στην πράξη πλέον, γιατί μιλάμε για πράξεις και όχι για ρητορικές εξαγγελίες, είναι μια επιχείρηση να αλλάξει το συνολικό αφήγημα του Κυπριακού από την πλευρά την τουρκική. Είναι μια πράξη η οποία δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν αλλάζει κανένα ιστορικό. Οι Τούρκοι έλεγαν πάντα ότι θέλουν να γίνει η Κύπρος τουρκική. Ναι. Το ιστορικό αφήγημα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ήταν αυτό που άνοιξε την κερκόπορτα σε όσα συμβαίνουν σήμερα. Και είναι αυτή η πολιτική που υιοθετήθηκε από την Αθήνα και τη Λευκωσία μέχρι σήμερα. Σε άλλες χώρες, παλαιότερα όπως η Ιαπωνία, από τους στρατιωτικούς ή τους πολιτικούς γινόταν χαρακτήρι. Εγώ διαφωνώ με αυτή την πρακτική. Όμως υπάρχουν δύο επιλογές σε κυβερνήσεις και σε πολιτικές ηγεσίες που αποτυχάνουν και φέρνουν την κατάσταση μετά το 1974-47 χρόνια μιας αποτυχημένης πολιτικής εδώ που τη φέρνουν σήμερα, δηλαδή στην υιοθέτηση των τουρκικών θέσεων. Είτε αλλάζουν στρατηγική, δηλαδή είτε περνούν από τον εξευμενισμό στην αποτροπή, είτε παρετούνται. Αυτό σημαίνει πολιτική ευθυξία. Και αυτό σημαίνει αναλαμβάνω τις ευθύνες. Δεν λέμε όλα πάνε μια χαρά. Έχουμε πετύχει. Πού έχουμε πετύχει, κύριε Μιχαλάρη? Σας ρωτώ. Πού έχουμε πετύχει? Θεωρείτε ότι οι κυβερνήσεις όλες που χειρίστηκαν το Κυπριακό και στην Αθήνα και στη Λευκωσία ήταν αποτυχημένες σε αυτό το θέμα? Βεβαίως, πείτε μου μια κυβέρνηση εκτός μιας μικρής περίοδου του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Πού πέτυχαν? Σας ρωτώ.
Πού πέτυχαν αυτές οι κυβερνήσεις? Στο γεγονός ότι έστρωσαν το δρόμο στην Τουρκία στα δύο κράτη, όταν στις συγκλήσεις της Ομοσπονδίας αναφέρεται ότι δεν θα έχουμε δικαίωμα ψήφου στην Ομοσπονδία, όχι στη Συνομοσπονδία. Ναι. Όταν θα επιστρέψουμε στο Βορρά, τι σημαίνει? Σημαίνει δύο κράτη, ναι ή όχι? Το δικαίωμα ψήφου είναι συμφιές μαζί, λέω τη λέξη συμφιές, διότι και στα ψηφίσματα του ο Γενικός Γραμματέας χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, σύμφυτο συμφιές, με το δικαίωμα του πολίτη να κατοικεί σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και να έχει το δικαίωμα του ψήφου. Εμείς δεν θα το έχουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι το Οθωμανικό δίκαιο. Σας ρωτώ, περιμένετε. Ναι, ναι. Για να μην παραπληροφορούμε την κοινή γνώμη. Συγγνώμη που είμαι έτσι, αλλά 20 Ιουλίου να λέμε ότι η Αθήνα πότε ήταν παρούσα στην Κύπρο? Με κουστοδούς όπως αύριο? Σας ρωτώ. Με κουστοδούς όπως αύριο? Με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν είναι ανάγκη, δεν είναι αυτοσκόπο. Δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι αυτοσκοπός οι κυρώσεις. Ή με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κασουλίδη, η άλλη περίπτωση της επιτυχημένης διπλωματίας, να ισχυρίζεται από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ότι για να σώσουμε την Αμόχωστο πρέπει να διεθνοποιήσουμε, να κάνουμε διεθνές το αεροδρόμιο της Τύμπου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θέλετε να σας πω την ιστορία? Αυτή η ιστορία έχει προκύψει το 2005. Και τότε ο πρόεδρος Τάσος Παπαδόπουλος, επειδή είχα υπηρετήσει εντός εισαγωγικών ως πολεμικός ανταποκριτής στη Σερβία, με είχε φωνάξει και μου ζήτησε να του φτιάξω μια αναφορά σχετικά με το καθεστώς της Πρίστινας του αεροδρομίου. Από εκεί ξεκινά η ιστορία. Ξέρετε τι συνέβη εκεί? Ακριβώς η διεθνοποίηση του αεροδρομίου της Πρίστινας ήταν ο πρόδρομος. Μάλιστα. Της απόσχησης του Κωσυφοπεδίου, προσέξτε, του Κωσυφοπεδίου από την Ιουγκοσλαβία, από τη Νέα Ιουγκοσλαβία. Όταν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου ζητά στην πραγματικότητα μορφή αναγνώρισης αποδοχής, acknowledgement, είναι επιτυχία? Σας ρωτώ, είναι ντροπή αυτές τις μέρες να μιλούμε για επιτυχία της οποιασδήποτε διπλωματίας? Τουλάχιστον ξέρετε τι κάνουμε? Θα ήταν προτιμότερο να σιωπούμε, είτε πολιτικοί αναλυτές είτε δημοσιογράφοι. Τα λέω αυτά εξ αφορμής των όσων άκουσα προηγουμένως. Μάλιστα. Τώρα, Γιάννο, θέλουμε και ένα σχόλιο για το πώς περιμένουμε εμείς. Βεβαίως, ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει. Βεβαίως. Ο καθένας μπορεί, προσέξτε, ο καθένας μπορεί να πανηγυρίζει. Δηλαδή, δεν συνέβη τίποτα διότι το Αζερπαϊτζάν. Σιγά μωρέ. Τι έγινε δηλαδή αν το Αζερπαϊτζάν κάνει βήματα αναγνώρισης για την Κυπριακή Δημοκρατία? Τι σημαίνει, για παράδειγμα, αν επικίζεται η Αμόχωστος? Σιγά, αφού κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε? Τι κερδίζουμε? Σιγά μωρέ, δεν μπορούμε να πάμε στο προηγούμενο καθεστώς. Έλεος πλέον με αυτή τη λογική. Ένα σχόλιο για το πώς αναμένουμε, Γιάννο, να αντιδράσει αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγοντας, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μεγάλες Δυνάμεις. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο διεθνής παράγοντας και οι οποιοδήποτε άλλοι δεν μπορούν να αντιδράσουν εάν εσύ δεν αντιδράς. Εφόσον εσύ θέτεις την επιτυχημένη πολιτική της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, τότε ανοίγεις την πόρτα στα δύο κράτη. Άρα, ποια αντίδραση να υπάρχει? Το Συμβούλιο Ασφαλείας το Κυπριακό δεν είναι στο κεφάλαιο 7. Σωστό? Συνεπώς, πώς θα επιβληθούν κυρώσεις? Μάλιστα. Θα εκδοθεί ένα ψήφισμα. Άρα, η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει όμως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να συγκαλέσει μαζί με την Αθήνα. Αλλά εκεί τι θα ζητήσει η Κυπριακή Δημοκρατία? Όπως προχθές τη Ζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, ή θα πρέπει να πει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος υποκατοχή, της οποίας η κατοχή ξεκίνησε 20 Ιουλίου και ζητούμε απελευθέρωση και αποχώρηση πλήρη των τουρκικών στρατευμάτων? Από τη στιγμή που διαπραγματεύεσαι, αν είσαι ο Χαραλαμπίδης ή αν είσαι η Ελλάδα ή αν είσαι η Κύπρος, τότε δίνεις δικαίωμα του άλλου να λέει ότι δεν είσαι ο Χαραλαμπίδης και ότι είσαι κάτι άλλο ή ότι δεν υπάρχεις.
Γι' αυτό μην αναμένετε από το διεθνή παράγοντα. Και αυτοί που αναφέρονται στο διεθνή παράγοντα είναι αυτοί οι οποίοι παραπληροφορούν τον κόσμο για τον τρόπο λειτουργίας του διεθνούς παράγοντα. Είναι όπως λέει η Ελλάδα, θα πάω στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ξέρετε γιατί θέλει η Ελλάδα να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το Αιγαίο? Για να μην φορτωθεί οποιοδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός το βάρος μιας προδοσίας, δηλαδή απώλειας ελληνικού εδάφους. Διότι ναι, επί τη βάση του ελληνικού δικαίου, η απώλεια ή παράδοση ελληνικού εδάφους αποτελεί ασχάτη προδοσία. Στο Διεθνές Δικαστήριο, που δεν λειτουργεί όπως κάποιο εθνικό δικαστήριο, θα υπάρχει απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, διότι όπως λέμε στο Διεθνές Δίκαιο, είναι πολιτικό το δικαστήριο. Ενδεχομένως να ήμουν στην τοποθέτησή μου συναισθηματικά φορτισμένος. Δεν ανήκω στους άριστους ή σε αυτούς που είναι μηχανές, επειδή είμαστε άνθρωποι και σήμερα είναι 20 Ιουλίου. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για την Αθήνα. Εφόσον είναι τόσο εύκολη, ήταν εγκύτρια δύναμη και μητέρα πατρίδα για μας τους Έλληνες της Κύπρου, υπάρχουν και αυτοί που δεν θεωρούν τους για αυτούς τους Έλληνες. Εφόσον είναι τόσο εύκολο να φτιάξουμε μια ομοσπονδία και να δώσουμε χωρίς δικαίωμα ψήφου δικό μας την Κερίνια ή άλλες περιοχές ή να χάσουμε την Αμόχωστο, τότε οι Ελλαδίτες αδερφοί, διανοητές, δημοσιογράφοι, πολίτες ή και πολιτικοί, ας ανταλλάξουν τη Χίο ή τη Ρόδο. Εγώ δεν την ανταλλάζω. Αυτοί ας την ανταλλάξουν. Μάλιστα. Με οποιοδήποτε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο 20 Ιουλίου, διότι θεωρώ ιεροσηλεία 20 Ιουλίου αντί να λέμε ότι υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία η οποία ευγιάστηκε, ότι όλα πάνε μια χαρά. Κερδίζουμε παντού. Δυστυχώς. Για να κλείσουμε, η ενέργεια του Αζερπαϊτζάν ήταν αναμενόμενη. Δείτε τα δημοσιεύματα του Γράφοντος πριν από καιρό. Τι έχει γίνει, πώς έχουμε ενεργήσει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για αυτά που θα ακολουθήσουν. Ξέρετε τι πιστεύω? Ότι Αθήνα και Λευκωσία αφήνουν τα πράγματα να κυλούν για να δείξουν ως επιτυχία τα δύο κράτη, τα οποία θα εξελιχθούν σε ένα κράτος το οποίο θα είναι τουρκικό. Σκληρό. Γιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, Γιάννος Χαραλαμπίδης, πολιτικός αναλυτής, βεβαίως με τις απόψεις του. Να έρθουμε στο στούντιο.